189 Ολλανδοί θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο τουριστικό πείραμα, απολαμβάνοντα τι φετινές διακοπέ του στη Ρόδο. Θα αφιχθούν σε πεντάστερο ξενοδοχείο που θα ανοίξει αποκλειστικά για αυτού και δεν θα βγουν, δεν θα έλθουν σε επαφή με κανέναν άλλον εκτό από το προσωπικό. από το σκληρό lockdown στις πιλωτικές διακοπές σε Φούσκα πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 189 Ολλανδοί, ηλικίας 18 έως 70 ετών, θα απολαύσουν οκταήμερες διακοπές all inclusive με ελάχιστα χρήματα σε πολυτελές θέρετρο της Ρόδου. Greece is, is a very popular destination for the Dutch tourists. What we're looking for is 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 really bringing the right customer experience. Second, do the protocols work and thirdly Can we bring everybody safely back home again? Το πεντάστερο ξενοδοχείο θα ανοίξει αποκλειστικά για του συγκεκριμένου ταξιδιώτε που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλε τι εγκαταστάσει. Όμω δεν θα επιτρέπεται να βγουν από το θέρετρο, ούτε να πάνε στην παραλία, αλλά και ούτε να έρθουν σε έπαφη με κανέναν πλήν του προσωπικού. Πρόκειται για ένα πείραμα ταξιδιωτικών εταιριών σε συνεργασία με την Ολλανδική Κυβέρνηση με στόχο να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό ο ασφαλή τουρισμό κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Θα πρέπει να παραμείνουν στο ξενοδοχείο, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα εστιατόρια, την πισίνα, οι Ολλανδοί τουρίστε θα κάνουν τεστ κορονοϊού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι, ενώ επιστρέφοντα στην Ολλανδία θα μπουν σε καραντίνα 10 ημερών. Είναι πάρα πολύ θετικό για την εικόνα της Ρόδου, διότι μια θετική είδηση για τον ελληνικό τουρισμό αυτή τη στιγμή ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Τουλάχιστον 25.000 Ολλανδοί δήλωσαν συμμετοχή στο πιλωτικό πρόγραμμα διακοπών στις 12 Απριλίου στη Ρόδο. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο κλεισμένο στο σπίτι ή σε ένα πολυτελεστέρετρο με καλό φαγητό, πισίνα και καλύτερο καιρό από την Ολλανδία, ψηφίζω αυτό. Ανυπομονώ, είναι μια αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε επιτέλους να ταξιδέψουμε ξανά. Η επιλογή των ταξιδιωτών θα γίνει με βάση κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Ολλανδική κυβέρνηση. Η Ρόδος ε, με αυτόν τον τρόπο μπαίνει δυνατά στο χάρτη όλων εκείνων των προορισμών που θέλανε να κάνουν κάτι παρόμοιο και δεν μπορέσανε. Οι Ολλανδοί σχεδιάζουν και νέε δοκιμαστικέ αποδράσει με αυτοκίνητο, κρουαζιερόπλοιο και τρένο, στι οποίε οι ταξιδιώτε θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.